Καλησπέρα. Μία ακόμα εκπομπή Κάντο Πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλεσκατζή. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον πρώτο εκλεκτό της συμπολίτευσης για μία σύντομη συνέντευξη, τον Γιώργο τον Βολίκα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα και εγώ. Χρόνι Γιώργο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πούμε ότι είναι ο πρώτος που μας τιμάει από τη συμπολίτευση. Είναι ο πρώτος που δέχτηκε. Είχε γίνει κρούση και σε άλλον. Έτσι, φίλτα το δεν δέχτηκε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Προς τιμήν σου. Έτσι. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην. Και ευχαριστούμε που ήρθες. Να είστε καλά. Είναι και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο γραμματέας, ακριβώς. Ο γραμματέας έτσι μια. Νευραλγική θέση, θα λέγαμε, γιατί έχει αρκετή δουλίτσα. Είναι της υπομονής, είναι αλήθεια. Να πούμε πρωτού ξεκινήσουμε, πρωτού έτσι μπούμε στην εισαγωγή και στη συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας, να πούμε ότι εσύ δεν πήρες Όσκαρ στην εφημερίδα μας, ούτε στον προφήτη. Άμα ήταν έτσι τα Όσκαρ, εντάξει. Σας ευχαριστώ που δεν πήρα μάλλον. Μάλλον. Κάτι θα κάνεις καλά για να μην πήρες. Τα Όσκαρ, η αλήθεια είναι ότι... Όσκαρ ή Βατόμουρο τώρα. Έχει διάφορα εδώ. Έτσι, τα Όσκαρ... Πολλά βραβεία. Τα Όσκαρ είναι... Αλλά κάτι τις και εγώ... Έχουν θετική χρειά. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι... Δύο λόγια θα θέλαμε να μάθουμε για σένα έτσι... Κάποια περισσότερα πράγματα να σε γνωρίσουμε. Με τι ασχολείσαι, αν έχεις σπουδάσει κάτι... Αν ασχολείσαι με τον αθλητισμό, ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα, όλα αυτά. Έτσι, κάποιες ερωτήσεις για σένα που δεν τις ξέρουμε. Λοιπόν, εγώ επαγγελματικά έχω διαλέξει ένα επάγγελμα το οποίο αρχιτεκτονική, δημιουργικό, ζώρικο πολλές φορές, καλλιτεχνικό,
Ναι, έχει διπλή φύση. Καμιά φορά το καλλιτεχνικό και το βιοποριστικό δεν πάνε μαζί. Δεν πάνε μαζί, ναι. Είναι η αλήθεια αυτή. Αλλά ό,τι επιλέγει κανείς πρέπει να το υπερασπίζει μέχρι τέλους. Και είναι ένα από τα επαγγέλματα που προτείνω σε όσους το έχουν μεράκι, γιατί τίποτα δεν γίνεται με το ζόρι σε αυτή τη ζωή, να το ακολουθήσουν με όλη τους την καρδιά και να μεγαλουργήσουν και πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, αθλητισμός. Η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει από πολλά αθλήματα μικρός. Τώρα θα μου πεις, πέρασα από πολλά αθλήματα γιατί σε κανένα δεν στέριωσες. Θα σου πω... θα σου πω ότι μ' άρεσε περισσότερο η ποικιλία. Πέρασε από κολύμβηση, από μπάσκετ, από ποδόσφαιρο, από βόλεϊ. Αυτό που με έχει κερδίσει μέχρι σήμερα και όποτε βρίσκω ελεύθερο χρόνο επιδιώκω να βρίσκομαι να παίζω είναι το τένις. Ωραία, δικός μου είσαι. Τέλεια. Τώρα και όπου να είναι αρχίζει το μάστο Τσιτσιπά. Βέβαια. Καλή τύχη. Δεν μας είπες το σημαντικό, τι ομάδα είσαι. Το σημαντικό τώρα... Το πιο σημαντικό από όλα. Τώρα εντάξει, ωραία διακόσμηση. Θα με φάτε, γιατί ενώ δεν ασχολούμαι το ποδόσφαιρο, τώρα να λέμε αλήθειες. Έχω και δηλώνω από μικρός Ολυμπιακός. Αν και δεν τα πάει πολύ καλά τελευταία, ας ελπίζουμε ότι στις δόξεις του θα είναι πάλι ξανά προς τη δόξα τραβά. Εντάξει, είναι... Παρόλα αυτά, ο Πανιώνιος, να τα λέμε κιόλα, τον υπερασπιζόμαστε με στις καρδιές μας πάντα και μην ακούσω κακή κουβέντα. Έτσι. Ναι, είναι η ομάδα της πόλης μας και της καρδιάς μας, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να... Αν και έχουμε και πολλά προβλήματα φέτος. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κάθε εμπόδιο και καλό, λένε. Πάμε λίγο στα πιο ναι, πολιτικά. Πάμε έτσι να δημοτικά. Ξεκινήσουμε τα δικά μας, έτσι, τα καυτά. Παρακαλώ. Νομίζω το πρώτο γεγονός που αρχίσαμε τη νέα τετραετία και ναι, συγκλώνησε είναι η σύμπραξη που δημιουργήθηκε. Που ήσουν και μέρος της σύμπραξης. Μάλιστα. Καταρχάς είχες βάλει υποψηφιότητα με το ψηφοδέλτιο του κύριου Λαρίση. Σωστά. Εξελέγην. Σωστά. Και μετά από εκεί είχαμε τη σύμπραξη. Έτσι θα θέλαμε έτσι, δύο λόγια να μας σχολιάσεις και αναφορικά με την παράταξη με την οποία εξελέγει, γιατί ήσουν και είναι ναι, και ναι, παράταξη κομματικά χρωματισμένη και σε ό,τι έχει να κάνει και με την σύμπραξη, σαφώς που είναι το... Είναι μια αναμενόμενη ερώτηση. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές και σε ρήξη και τι να πω, σε μια κακή συγκυρία να απολογούμαστε για κάτι το οποίο μεταφράζεται ως κακό έως και προδοτικό από κάποιους που λέγεται σύμπραξη. Η σύμπραξη είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δείχνει ότι πηγαίνεις με κάποιον, το οποίο όμως έχει και μία προϊστορία. Και η προϊστορία είναι η εξής. Δεν βάλαμε σαν παράταξη υποψηφιότητα επειδή είχαμε σκοπό να ενοποιηθούμε. Είχαμε βάλει υποψηφιότητα επειδή θέλουμε να κατέβουμε αυτόνομοι. Έτσι και θα κάνουμε και τις επόμενες εκλογές. Υπάρχει μεταξύ των μελών της παράταξης ενότητα. Όλες οι αποφάσεις είναι από κοινού και ο λόγος που έγινε μία σύμπραξη είναι για να υπάρξει ενεργός ρόλος και για να μην κάνουμε μία στήρα αντιπολίτευση, αλλά να είμαστε η καλή επιρροή των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων. Λυπάμαι για όλους τους νεοδημοκράτες που κουβαλάνε πικρία ή που μας χαρακτήρισαν προδότες για κάτι το οποίο εμείς δεν αισθανόμαστε. Και άμα έρθει το θέμα εκείνο που θα είναι τόσο ζώρικο και θα μας πει τι ήταν η επιτάς της αποφάσης μας σαν παράταξη, να είστε σίγουροι
ότι θα διαλυθεί μια σύμπραξη. Γιατί θα είναι μια κοινή απόφαση και θα έχει και την ανάλογη πορεία. Άρα θέλω να πω, η πρόθεσή σας λοιπόν είναι ότι έχετε και τη δύναμη και τη διάθεση να εναντιωθείτε σε κάτι που δεν θα πιστέψετε ή σε κάτι που θα διαφωνήσετε. Και βέβαια έχουμε τη δική μας τοποθέτηση. Και προφανώς να το υποστηρίξετε, φαντάζομαι. Και βέβαια έχουμε τη δική μας τοποθέτηση. Θέλουμε να είμαστε η καλή επιρροή στο Δήμαρχο. Να το πάω λίγο πιο πίσω εγώ, λίγο άσχετο. Μάλιστα. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Σωστά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι. Ο κύριος Τζουλάκης έχει 15 δημοτικούς συμβούλους και η δικιά σας παράταξη έχει 6. Ναι. Θα περίμενες μία σύμπραξη ή ήρθε απότομη πρόταση? Πώς κλιμακώθηκε όλο αυτό? Δεν είναι και μη αναμενόμενη μία σύμπραξη ενός τέτοιου εκλογικού αποτελέσματος. Εγώ θα σταθώ περισσότερο στο δυσάρεστο της υπόθεσης ότι μία έλλειψη και μία μη συμμετοχή των ψηφοφόρων έβγαλε, και μιλάω τώρα για όλες τις εκλογές, βουλευτικές, ευρωεκλογές, περιφερειακές και τα λοιπά. Σίγουρα η αποχή ήταν τεράστια. Η αποχή ήταν τεράστια. Και όταν σε μια μερίδα πληθυσμού το 50% δεν έχει συμμετοχή και το άλλο 50% διαιρείται επίσης δια 5 και από αυτούς η μισή θεωρούμε ότι έχουν και σκοπιμότητα, δεν μπορεί μια εκλογή, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, να χαρακτηρίζεται ως εκλογική νίκη. Δηλαδή είναι απόρρια μιας μη ψηφοφορίας. Αυτή η εκλογική νίκη. Δεν είναι δυσάρεστο αυτό? Δεν θα έπρεπε να συγκεντρώνεις μια πλειοψηφία? Δεν υπάρχει πλειοψηφία έτσι. Είναι σίγουρα πολύ, ήταν πολύ αρνητικό το φαινόμενο αυτό. Και αυτό είναι κάτι που δυσκολεύει πιο πολύ και το δικό σας το έργο, έτσι. Γιατί εσείς αυτή τη στιγμή και βάσει τη σύμπραξη επιλέξατε να είστε στη διοίκηση μαζί με την παράταξη του Δημάρχου. Η οποία παράταξη του Δημάρχου βγήκε πρώτη μέσα από αυτό το 50% που λέμε. Σωστά. Και χωρίς να έχει στο 50% την απόλυτη πλειοψηφία. Καθώς μου είπε Πολάκης ότι είναι και δήμαρχος μειοψηφίας. Ναι, σύμφωνα ναι, με αυτό. Εντάξει, αυτή είναι πραγματικότητα. Ναι. Και αυτό νομίζω ήταν που. Αυτό ισχύει παντού. Και θα ήθελα να πω επί της ευκαιρίας ότι προκαλώ και προσκαλώ και στις επόμενες εκλογές όλο τον κόσμο να πάρει θέση, γιατί όποιος δεν παίρνει θέση δεν έχει και λόγο. Ακριβώς. Ό,τι και να ψηφίζει, όπου και να ανήκει, είναι χρήσιμο και πρέπει να συμμετέχει ο κόσμος. Λυπάμαι που αφήνω έτσι μία εντύπωση ότι τους ψηφοφόρους σου θα έπρεπε να τους χαϊδεύεις περισσότερο τα αυτιά, αλλά εδώ θα τους μαλώσω. Ναι, ναι. Όχι, η συμμετοχή στα κοινά είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο. Πάμε λίγο έτσι, γιατί είπαμε έτσι κάποια πράγματα για την αποχή που σίγουρα έπαιξε τελικά ρόλο και οδήγησε από ό,τι φάνηκε και σε αυτή τη σύμπραξη, γιατί αλλιώς δεν θα προχωρούσε παρακάτω η διοίκηση. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο για την μέχρι τώρα πορεία έτσι, της συνδιοίκησης που ασκείται στο Δήμο. Μάλιστα. Θα θέλαμε να μάθουμε αν συμφωνείτε, αν υπάρχουν θέματα που διαφωνείτε, αν είναι ομαλή μέχρι τώρα η πορεία αυτή η κοινή που έχετε, αν πιστεύεις ότι θα αντέξει. Δηλαδή θα θέλαμε να μάθουμε για αυτή τη
κοινή πορεία έτσι, κάποια πράγματα, γιατί είναι και, οι παρατάξεις διαφορετικές. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να μαντέψω πώς θα εξελιχθεί. Δεν μπορώ να προσδιορίσω την πορεία κάποιων αποφάσεων που είναι σε αστάθεια. Και είναι σε αστάθεια λόγω της επικαιρότητας. Μπορώ να πω εγώ ότι θα είμαστε, ας πούμε, μαζί σε μια απόφαση. Λέω τώρα, έχω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Έρχονται μετανάστες και κάνουν την πλατεία της Νέας Σμύρνης hot spot. Σε μια τέτοια, ας πούμε, περίπτωση, θα έχουμε συγκεκριμένη θέση. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ναι. Δεν μπορούμε να παίξουμε ούτε σαν παράταξη, ούτε σαν Νέα Δημοκρατία, ούτε με το αν κάποιος είχε μία πρόταση την οποία δεν στερνιζόμαστε. Τι να σας πω. Να σας πω ότι οι προθέσεις μας πάνω απ' όλα αφορούν τους πολίτες. Αυτός είναι ο παρονομαστής και θα έπρεπε να είναι ο παρονομαστής όλων. Και είμαστε υπόλογοι σε καθέναν από τους πολίτες οι οποίοι υφίστανται τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σχετικά με αυτό, επειδή αναφέρθηκε στους πολίτες, είχαμε ένα αμφιλεγόμενο ψήφισμα, μάλλον, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν. Ακριβώς αυτό. Σχετικά με τα δημοτικά τέλη, η οποία εν τέλει αποφασίστηκε να μην γίνει, να μην μειωθούν τα δημοτικά τέλη, με τη διπλή ψήφο, όπως είναι κατοχυρωμένη, του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή αναφέρθηκες ότι είναι για τον καλό των πολιτών, έχουμε και εμείς την απορία. Αυτή η απόφαση πάρθηκε για το καλό της πόλης. Πώς το είδες εσύ, δηλαδή? Πώς το είδα εγώ? Άμα σε ρωτήσουν ότι θες να σου μειώσω το μισθό ή να σου τον αυξήσω, θέλεις να σου πάρω τόσα ή να σου πάρω τόσα, και βέβαια θα ήθελα και εμένα σαν πολίτης θεωρητικά να μου πάρουν λιγότερα. Είναι μια απόφαση, όμως δεν γίνεται έτσι μπακάλικα. Είναι μια απόφαση την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή έκρινε αναγκαία. Και έκρινε αναγκαία γιατί ακολούθησε έναν προϋπολογισμό. Λυπάμαι για τα νοικοκυριά τα οποία θα υποστούν μία αύξηση. Θεωρώ ότι καλό θα ήταν και εφόσον τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη γίνονται κάτι επικοδομητικό, να μην τα θεωρούμε χαράτσι. Ναι. Γιατί τα πληρώνουμε κι εμείς. Καλά, ναι. Όλοι μας τα πληρώνουμε. Γι' αυτό και μας καίει. Γι' αυτό. Αλλιώς. Μιας και μάλλον αναφέρθηκε. Και παρένθεση. Όταν η αντιπολίτευση, κάθε αντιπολίτευση, το παίζει ρομπέν των δασών. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε έτσι ελαφρά την καρδία και να βγάζουμε συμπεράσματα στον αέρα. Εφόσον έτσι έκρινε η Οικονομική Επιτροπή, εγώ δεν είμαι μέσα στην Οικονομική Επιτροπή, σέβομαι την απόφασή τους και επειδή θα ήθελα να μελετήσω καλύτερα το θέμα, θα το συζητήσω με την παράταξή μου και θα δω πώς θα κινηθούμε. Μιας και αναφερθήκαμε στη διπλή ψήφο. Μάλιστα. Έχουμε δει να συμβαίνει 3 φορές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. 3, δεν είναι. Ναι. Και 3 και θα το δούμε κι άλλες. Θα το δούμε κι άλλες. Ναι. Δεν τίθεται θέμα. Από τους αριθμούς προκύπτει. Πώ
σου φαίνεται εσένα αυτή η απόφαση? Σίγουρα είναι δίκαιη και δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε, εφόσον έτσι είναι ο νόμος, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω, η αντιπολίτευση έχει 21 δημοτικούς συμβούλους. Η συμπολίτευση έχει 20. Σε περίπτωση που λείπει κάποιος και υπάρχει ισοψηφία, έχουμε αυτή τη διπλή ψήφο. Και έτσι λαμβάνεται μια απόφαση. Εσύ ως Γιώργος, πώς το βλέπεις αυτό? Θα μπορούσες, ας πούμε, εσύ να έπαιρνες αυτή την κέρια απόφαση? Αν ήσουν στη θέση του Προέδρου κιόλας. Αν ήμουν στη θέση του Προέδρου. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά σε κάθε απόφαση κρέμονται όλοι από τα χείλη του Προέδρου λόγω της διπλής του ψήφου. Και είναι λογικό. Παρ' όλα αυτά, μην αποδίδουμε την ευθύνη στον Πρόεδρο, επειδή βγάζει αυτό στην πλειοψηφία. Να πάρουμε και την ευθύνη μιας αρνητικής ψήφου, θα έλεγα εγώ. Δεν έχω δει ποτέ την αντιπολίτευση να συμφωνεί σε κάτι. Δηλαδή, προκειμένου να δικαιολογήσει το ρόλο της μια αντιπολίτευση, πρέπει υποχρεωτικά να έχει αντίθετη ψήφο και κάθε φορά να κατηγορεί τον Πρόεδρο ότι πέρασε ένα θέμα με τη διπλή του ψήφο. Και κάτι άλλο. Είναι σε μία θέση και εγώ από τους τελευταίους που ψηφίζουν, συνήθως στην εισήγηση του Δημάρχου, και ο Πρόεδρος, και φαίνεται να έχουμε το... σαν να παίρνουμε εμείς την απόφαση, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μεταφράζεται ότι χάρη σε αυτό βγαίνει ένα θέμα. Έτσι, στο κάτω-κάτω είναι η δημοκρατία. Και έχω παρατηρήσει ότι ό,τι δεν μας συμφέρει, το θεωρώ αντιδημοκρατικό. Το θεωρώ αντισυνταγματικό. Το θεωρώ δεν ξέρω κι εγώ τι, επειδή δεν μας αρέσει. Όπως εκλέγεται μια κυβέρνηση, πώς το είπαμε πριν, μειοψηφίας, είναι αυτό δίκαιο? Σωστό το ερώτημα. Κοίτα, είναι αυτό που λέμε ότι είναι και το κακό που προκαλεί η αποχή σε όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι ακριβώς. Γιατί... Και κάτι άλλο. Έχετε στο εξώφυλλό σας εδώ το απόσπασμα από την ορκομοσία. Mm-hmm. Πολύ ωραίο και πολύ χιουμοριστικό. Ευτυχώς εγώ δεν φαίνομαι πολύ. Λοιπόν, μαζί με τα γαλματίδια. Έχω κρυφτεί στο χρυσό βάτο. Λοιπόν, θέλω να κάνετε ένα flashback και να θυμηθείτε εσείς, δεν θα θέλα να πω εγώ, με τσίρα που ορκίστηκαν, ποιοι ορκίστηκαν και πώς ορκίστηκαν. Όταν ορκίζεται κάποιος, συνήθως ορκίζεται με θρησκευτικό όρκο, με πολιτικό όρκο. Κάποιοι επέλεξαν να ορκιστούν στο δικό τους Θεό, με το δικό τους τρόπο, βγάζοντας ένα μπακαλόχαρτο από την τσέπη, και έχουν δικαίωμα ψήφου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς αυτοί οι άνθρωποι... να περιμένει κανείς να τους σεβαστεί και πώς αυτοί να ψηφίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει. Και χωρίς να απολογούνται. Είναι αυτά όλα... Και σε ένα σύστημα δημοκρατικό που οι ψήφοι είναι τέτοιοι και βγαίνουν με τέτοιο τρόπο, μπορείς να λες μετά για τον Πρόεδρο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι όλα μέσα στο, πρέπει, στο πώς γίνονται οι εκλογές, στο πώς γίνονται οι διαδικασίες, στο πώς πρέπει είναι να τηρούνται δημοκρατία. Οι κανόνες
και η δημοκρατία έτσι όπως είναι. Λυπάμαι άμα κάποιος τη φαντάστηκε αλλιώς τη δημοκρατία, αλλά αυτή είναι, έχει ψηφιστεί έτσι, πρέπει να τηρείται μία διαδικασία. Μα γι' αυτό άλλωστε είναι όλοι συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν, γιατί σωστά. Προφανώς εκπροσωπούν κάποια μερίδα κόσμου. Σωστά. Έτσι, άρα για τον κόσμο και βάσει αυτού που ψήφισε θεωρείται δίκαιο όπως κάποιος βγαίνει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πάει λέγοντας. Σωστά. Τώρα εγώ ήθελα να σε ρωτήσω έτσι σε αυτά που συζητάμε. Πιστεύεις δηλαδή ότι θα έχει κάποιος από... είτε από εσάς, δεν το λέω, τώρα το λέω από εσάς γιατί είναι η δική σας η παράταξη που συμμετέχει στη σύμπραξη. Αχα. Αν αύριο μεθαύριο είναι κάποιος καλεσμένος από την παράταξη του Δημάρχου, το ίδιο θα το ρωτήσω. Πιστεύεις ότι θα έχει το σθένος, αν κάτι δεν πιστεύει, να πει όχι και να μην πει ναι στην εισήγηση? Δηλαδή, ναι, εγώ. Είναι, για να μην φτάσουμε σε αυτό το ότι, ξέρεις τι, τελικά ο πρόεδρος φταίει που έβαλε τη διπλή ψήφο. Γιατί αν κάποιος άλλος, αν υπήρχε κάποιος που δεν το πίστευε, όντως, θα λέγει ότι όχι ρε παιδιά, εγώ δεν το ψηφίζω αυτό. Ναι, εγώ, και όχι, θα πω και εμείς, γιατί άπαξ και δεν συμφωνούμε σε ένα θέμα, έχουμε νέα γραμμή σαν παράταξη. Θα ακούσετε πέντε αρνητικές απαντήσεις, δεν ακούσετε μία. Κι άμα είναι τόσο καυτό το θέμα του οποίου που κάποιου συμβούλου το ήθος του προσβάλλεται ή διαφωνεί τόσο πολύ που θέλει να πει εγώ που μπορώ να είμαι εξουσιοδοτημένος του εαυτού μου να απαντήσω, θα πω ότι πρώτης απ' όλους θα απαντήσω εγώ αρνητικά. Και να ξέρετε ότι υπάρχουν και θέματα με τα οποία δεν παίζω. Θα σου πω, είναι ένα από τα πράγματα που θέλω και εγώ να δω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να δω τη διαφοροποίηση σε ένα σημαντικό ζήτημα. Αν οι απόψεις είναι διαφορετικές, πολύ θα μου άρεσε να δω αυτή τη διαφοροποίηση ακριβώς. Δηλαδή, μου φαίνεται ως παρατηρητής Δημοτικού Συμβουλίου, ναι, πως... αυτό που όλοι πάνε... ότι ακολουθείτε άβουλα μία... Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτό αυτή η εντύπωση. Αυτή η εικόνα, δηλαδή και εγώ αυτό, ναι, αποκομίζω κάθε φορά που το παρακολουθώ. Και είναι αυτό, φαίνεται κάτι τέτοιο. Γι' αυτό κιόλας επιμένουμε και θεωρούμε είναι μεγάλη απορία στο σχετικά αν θα μπορούσε κάποιος να το κάνει αυτό ή αν θα τολμούσε, αν θέλεις, να το κάνει, να σπάσει τη γραμμή, ας πούμε. Και εγώ σας πληροφορώ ότι άμα υπήρξε η τόσο ορθή πρόταση αντιπολίτευσης που με κόλλαγε στον τοίχο και έλεγα δεν μπορώ να πω όχι σε κάτι τόσο σωστό, θα ψήφιζα ανάλογα. Να πάμε σε ένα μικρό break, σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, να πιούμε νεράκι, ναι, και επιστρέφουμε.
about humanity. Επιστρέψαμε και πάμε να συνεχίσουμε έτσι με ειδήσεις έτσι και δυναμικά. Από εκεί που τα αφήσαμε. Ναι. Πανερχόμαστε σε ό,τι θέλετε. Εδώ, εδώ εξομολογούμε σήμερα. Έτσι, έτσι. Όχι απλά το πετράχι. Αυτό έτσι που θέλουμε έτσι να μάθουμε και να ρωτήσουμε είναι τι έγινε εκείνη την περίοδο της ανεξαρτητοποίησης του Καρδινού από την παράταξη τη δική σας. Ήσασταν έξι, εκλεγήκατε βάσει του ποσοστού και τα λοιπά, ήσασταν έξι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
και μετά έρθει η ανεξαρτητοποίηση. Τι έγινε εκεί, πόσο σας επηρέασε, αν σας επηρέασε? Ναι. Πραγματικά είναι δυσάρεστο να ξεκινάει κάποιος με μια πρόθεση ενοποίησης και να βλέπεις κάποιος να φεύγει. Να ανεξαρτητοποιείται στην προκειμένη περίπτωση. Πόσο ο κύριος Καρετινός. Δεν είμαι εξουσιοδοτημένος να... να πω τους λόγους για τους οποίους έφυγε ο κύριος Καρετινός και επίσης είμαι ο πλέον αναρμόδιος να χαρακτηρίσω τους λόγους. Αυτό που εγώ αισθάνομαι είναι ότι καταρχήν εκτιμώ πολύ τον άνθρωπο αυτό. Έχει όνομα όπως και πολύ μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο αξιόλογο. Έχει πρόθεση να επιδείξει και αυτός μεγάλο έργο και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να ήμασταν ακόμα ενωμένοι, αλλά λυπάμαι που για κάποιες διαφωνίες ήταν τόσο ικανής να ανεξαρτητοποιηθεί. Βέβαια ίσως δεν θα κρίνω ούτε αν βιάστηκε, ούτε αν έπραξε ορθά. Είναι νωρίς ακόμα να κρίνουμε για σωστές και λάθος αποφάσεις όλοι. Μπορεί να συμβεί στον καθένα και μπορεί να το επιχειρήσει ο καθένας στην πορεία. Πιστεύεις σας επηρέασε? Όχι μόνο εσάς πλέον, γιατί συμπορεύεστε με την παράταξη του Δημάρχου. Επηρέασε αυτή η ανεξαρτητοποίηση την πλειοψηφία, τη δική σας, δηλαδή τη δύναμη που θα είχατε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Τη δυναμική σίγουρα, γιατί ο κύριος Καρετινός έχει ψήφο, έχει άποψη, θα είχαμε ενιαία γραμμή. Γιατί κάθε παράταξη έχει μια γραμμή, αν και υπάρχουν πολλές διαφωνίες, όπως έχω και εγώ, δεν θα το κρύψω, αλλά αυτά μένουν στην παράταξη. Η δυναμική σίγουρα επηρεάζεται. Βέβαια επηρεάζεται. Αλλά ο κ. Καρετίνος πλέον σαν ανεξάρτητος έχει και ένα αβαντάζ που πολλοί θα ήθελα να το έχουν, να διαφοροποιηθεί σε κάποια θέματα. Είτε από τη συμπολίτευση, είτε από την αντιπολίτευση. Είτε από τη συμπολίτευση, είτε από την αντιπολίτευση. Έχει τοποθετηθεί και θετικά και αρνητικά. Είναι γνωστά αυτά στα δημοτικά συμβούλια. Και σεβαστό, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του και πληρώνει το τίμημα. Γενικότερα νομίζω πως να φύγουμε από την ανεξαρτητοποίηση καταρχάς. Όπως είδαμε. Δυσάρεστα πράγματα. Πρέπει να τα συζητήσουμε όμως. Δεν γίνεται όλα, να μην έχουμε την άποψή σου. Θα τα μάθουμε όλα εδώ πέρα. Στις εκλογές λοιπόν είδαμε τον κόσμο αρκετά διχασμένο. Πολλοί που δεν ψήφισαν ή ψήφισαν βλέπουμε να αποδοκιμάζουν πράγματα που γίνονται ή δεν γίνονται λόγω αποφάσεων που παίρνονται στα Δημοτικά Συμβούλια και υπάρχει γενικότερα ένα κλίμα που κατηγορεί το Δήμαρχο κατά κύριο λόγο και γενικά τη συμπολίτευση. Πιστεύεις ότι αυτό το κλίμα είναι δίκαιο, είναι άδικο, μπορεί να αλλάξει τα επόμενα χρόνια? Πώς το βλέπεις εσύ? Λοιπόν... Υπάρχουν δύο σκοπιές. Η πλευρά του κυβερνώντος και η πλευρά του... Εντάξει. Από πολίτης σε δημοτικό σύμβουλο και τα λοιπά, η αλήθεια είναι ότι επίσης θα πω επί της ευκαιρίας ότι τα δημοτικά συμβούλια είναι ανοιχτά στον κόσμο. Πολύ, πολύ χρήσιμη πληροφορία γιατί πολλοί κόσμοι... Και πάλι
τον προσκαλώ να έρθει στα δημοτικά συμβούλια, γιατί όταν βλέπουμε ένα αποτέλεσμα ευχάριστο ή δυσάρεστο, πρέπει και να δικαιολογούμε για ποιο λόγο μας φαίνεται έτσι. Τέλος πάντων, δεν υπήρξα ανέκαθεν δημοτικός σύμβουλος και το τι λέγεται έξω με το τι ισχύει σε κάθε δημοτικό συμβούλιο απέχει. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα το οποίο πρέπει να έχεις και διάθεση να το δεις και να το παρατηρήσεις. Και ο κόσμος είναι, ναι μεν αυτός που μας εκλέγει, είναι ο αυστηρότερος κριτής, αλλά έχει και ένα χαρακτηριστικό που μας διακρίνει σαν οτροπία περισσότερο. Το οποίο είναι ότι ακούει αυτά που θέλει να ακούσει, διαβάζει αυτά που θέλει να διαβάσει και κρίνει ανεξέλεγκτα και πολύ αυστηρά. Αυτό δεν είναι δικαιολογία για μας. Όπως προείπα, είμαστε υπόλογοι σε πολλά πράγματα. Περίμενα και εγώ σαν παιδί να δω ίσια πεζοδρόμια, περισσότερη φύτευση σε κάθε γειτονιά, τρόπους αντιμετώπισης στην καθαριότητα, διάφορες προσδοκίες που είχα ή που έβλεπα και ζήλευα από ευρωπαϊκές πόλεις μέχρι αυτά που βλέπα στην τηλεόραση. Υπάρχει πάντα μια απάντηση. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους δεν γίνεται κάτι και λόγοι για τους οποίους γίνεται. Και λόγοι για τους οποίους έχει σταματήσει ένα μέρος κάποιων ενεργειών. Ένας πολύ βασικός λόγος είναι ο προϋπολογισμός και η γραφειοκρατία. Δεν είναι θέμα ούτε πρόθεσης ούτε υλοποίησης. Φύτεψε όλη τη Νέα Σμύρνη. Ίσιοσε όλα τα πεζοδρόμια στη Νέα Σμύρνη. Κάνε τον Πανιόνιο έτσι. Γιατί η Νέα Σμύρνη να μην είναι... Δεν είναι απλά τα θέματα. Και σαν αρχιτέκτονας, όσο αφορά τουλάχιστον το κατασκευαστικό κομμάτι, από μία πρόθεση μέχρι να φτάσουμε στην υλοποίηση, υπάρχει... πρέπει να αρχίσεις χρόνια πριν. Δηλαδή, το ότι βλέπουμε ένα έργο να υλοποιείται σε μικρό χρονικό διάστημα, το τι διάστημα έχει περάσει προκειμένου να πάρει άδεια να γίνει μελέτη και να υλοποιηθεί, δεν το βλέπουνε. Ο καθένας κρίνει από ένα αποτέλεσμα. Τώρα θα μου πεις... ο κόσμος τι φταίει. Ο κόσμος... Γι' αυτό άλλωστε ψήφισε κάποιους ανθρώπους για να τα κάνουν αυτά. Προσδοκεί διάφορα. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα μου έκανες μια πολύ καλή πάσα με αυτό που είπες. Παρακαλώ. Γιατί... και για τις άδειες και για τους χρόνους και για όλα αυτά. Νομίζω καταλαβαίνεις. Πολύ καλά. Πολύ καταλαβαίνεις. Θεωρείς ότι έπρεπε να βιαστούν να γκρεμίσουν το Αρτάκης, εφόσον δεν ήταν έτοιμο. Δεν ήταν έτοιμες οι άδειες, δεν είχαν εγκριθεί, δεν ξέρω. Γιατί αυτό που ακούμε και στα δημοτικά συμβούλια είναι ότι υπήρχε πρόβλημα με την εταιρεία, δεν είχαν γίνει σωστά κάποιες διαδικασίες, κάποια χαρτιά, πρέπει να τα αλλάξουν και να προχωρήσουν. Μήπως βιάστηκαν να τον γκρεμίσουν. Ακόμα και μια κατεδάφιση είναι να ξέρετε ότι χρειάζεται άδεια. Σίγουρα. Απλά λέω ότι μήπως... Ακόμα και αυτό είναι χρονοβόρο. Εφόσον το επόμενο κομμάτι δεν ήταν 100% έτοιμο, το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, το πώς θα προχωρήσει μάλλον η επόμενη μέρα, το τι θα γίνει, υπάρχει στα σχέδια, το θέλουν, το αγαπάμε όλοι, το περιμένουμε. Μήπως δεν έπρεπε, ας πούμε, εμένα αυτή είναι η απορία μου, όχι το πότε θα γίνει ή το πόσο καιρό θα πάρει, ότι βιάστηκαν να το ρίξουνε και να βάλουν, ας πούμε, σε μπελάδες στον Πανιόνιο πολλούς μήνες νωρίτερα από ό,τι θα μπορούσε να έχει γλιτώσει, ας πούμε. Επειδή δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω αυτό. Γιατί
πρόσφατα τώρα και εμείς έχουμε έτσι μπει στα του Πανιωνίου. Θα ήθελα να το, ναι, να το δω και από άλλες σκοπιές το θέμα. Επειδή όπως είπες και συγκρίνουμε εκ του αποτελέσματος και εμείς. Ωραία, άρα... Γενικότερα, βασικά, η στάση που υπάρχει προς το Δήμαρχο, ας πούμε, προς τις αποφάσεις που παίρνονται, θεωρείς ότι δίκαια υπάρχει αυτό το κράξιμο, να το πούμε, μέσω του Facebook, στο δρόμο που συναντάς ανθρώπους, τι σου λένε. Υπάρχει γενικά ένα επιβαρημένο κλίμα. Επιβαρημένο κλίμα υπάρχει ούτως ή άλλως παντού, γιατί ο κόσμος δυστυχώς, οι προσδοκίες του έχουν πέσει στο κενό και δικαίως πολλές φορές, σε επίπεδο από δημοτικό μέχρι βουλευτικό και παγκόσμιο. Ναι. Όχι, ναι, όχι, μην... το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Δεν το κλείνουμε εδώ πέρα, δεν γίνεται. Με ρωτάς ξανά το δεύτερο μέρος. Ναι, αν είναι δίκαια αυτή η στάση που έχει ο κόσμος ως προς το Δήμαρχο και τη συμπολίτευση. Αν είναι δίκαια. Κατά τη γνώμη σου πάντα. Ναι. Να κρίνω αν είναι δίκαια ή άδικα. Δικαστής δεν είμαι, αλλά ακόμα και αυτό είναι πολύ παραγωγικό. Ναι. Δηλαδή, όταν τα οικονομικά του Δήμου εξαρτώνται και από τη... και από τα τοπικά ταμεία και από την περιφέρεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από, ξέρω εγώ, και από τη συνένεση των πολιτών και από το άμα υπάρχει κάτι διαθέσιμο για να υλοποιηθούν και, το, και την κοινή γνώμη, δυστυχώς... δυσκολεύουν την κατάσταση όλα αυτά. Δυσκολεύουν, αυτός που το δυσκολεύουν την κατάσταση και αυτός που το επομίζεται είναι πάντα ο αρμόδιος. Στην προηγούμενη περίπτωση είναι ο δήμαρχος, την επόμενη φορά μπορεί να είναι άλλος δήμαρχος, μπορεί να μείνει ο κύριος Τζουλάκης. Γι' αυτό είναι δηλαδή... και δήμαρχος. Όμως, δηλαδή, είναι αυτό που, λένε, που λέει ο σοφός ελληνικός λαός, τα παράπονα στο δήμαρχο. Τα παράπονα στο δήμαρχο. Άσχετα δηλαδή με το ποιος είναι, όποιος και να ήταν. Ούτε ήρωας, ούτε θεός. Και η πρόθεσή του είναι, δεν νομίζω ότι είναι να εκδικηθεί, υπάρχει δήμαρχος που θέλει να εκδικηθεί τους ψηφοφόρους του. Τι υπάρχει μία τάση για ό,τι πρόβλημα βλέπουμε, ο αρμόδιος ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αυτός, ο αρμόδιος... Άρα είναι το φαινόμενο ότι όλοι κάπου θέλουμε να ρίξουν το φταίξιμο. Δεν θα ήθελα, ξέρετε πότε, πότε αποδοκιμάζεται πραγματικά ένας αρχηγός, ένας επικεφαλής, ένας άνθρωπος που ηγείται, όταν συμφωνούν όλοι. Όταν υπάρχουν αντιδράσεις, μπορεί να δώσουν και πάτημα. Θα κάνω αυτό που είπε η πλειοψηφία, που μπορεί στην πραγματικότητα να είναι η μειονότητα που λέγαμε πριν. Μπορεί να είναι όντως η πλειοψηφία. Μπορεί να είναι να δώσει πάτημα ότι έτσι είστε, θα κάνω το άλλο. Μπορεί να είναι, όταν λοιπόν συμφωνήσουν όλοι, εκείνη η πραγματική αποδοκιμή. Εκεί κάτι δεν πάει καλά. Ξέρετε πότε καταστρέφεται μια τράπεζα? Όταν όλοι, όταν όλοι οι δανειολήπτες αποπληρώνουν το χρέος τους. Σταματάνε να έχουν χρέη. Άρα σταματάει να βγάζει λεφτά η τράπεζα. Η υπόσχεση του δανειζόμενου που θα πληρώσει το χρέος του κρατάει τις τράπεζες ενεργές. Και έτσι να πάμε τώρα, έτσι, πρωτού φτάσουμε στο κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής και συνέντευξης. Δεν αναφέραμε, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που κατέβηκε σε εκλογές. Η πρώτη φορά. Σωστά. Είναι η πρώτη φορά. Η αλήθεια είναι ότι επειδή σπούδαζα στο εξωτερικό, δεν υπήρχε και λόγος να βάλω υποψηφιότητα για να κατέβω. Πού σπούδασες, ποια πόλη? Σπούδασα στην Κύπρο. Και
Ερχόμενος εδώ, η αλήθεια είναι ότι και εγώ με τη σειρά μου τα είδα τα πράγματα λίγο απογοητευτικά. Γιατί όταν είσαι και στην αρχή σου, έχεις και εσύ βλέψεις, έχεις και εσύ όνειρα, τα βλέπεις τα πράγματα λίγο πιο θετικά. Τώρα τα βλέπεις πιο αντικειμενικά, αλλά η σκοπιά πρέπει να είναι πάντα η θετική, γιατί δεν προχωράει κάτι αλλιώς. Άμα με ρωτάτε για το... Άμα είχα βλέψει τοπικής αυτοδιοίκησης, θα σας πω ότι πάντα είχα ένα κυρίαρχο αίσθημα το ότι αισθανόμουν υπεύθυνος για κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν ήμουν. Πώς να το δώσω να γίνει πιο σαφές και στον κόσμο αυτό. Δηλαδή δεν μπορούσα να βλέπω και κάποιον δυσαρεστημένο στον δρόμο. Θα ήθελα να τον βοηθήσω, θα ήθελα να λύνω τα προβλήματα του καθενός, θα ήθελα να δώσω όλη μου τη δημιουργικότητα και τη θετική διάθεση, να δω περισσότερα χαμόγελα, να δω περισσότερη ανεμελιά, να δω περισσότερη ευτυχία στους ανθρώπους και στις προσδοκίες τους. Άρα αυτό ήταν και το σημαντικό όμως, που σε οδήγησε. Αυτό όμως παραμένει μια πρόθεση παιδική, αλλά αυτά τα παιδικά και τόσο δυνατά συναισθήματα είναι και τα πιο αληθινά. Είναι και τα πιο αυθεντικά και δυστυχώς όταν ανακαλύπτεις και, και το πόσο σκληρές είναι οι εποχές, ίσως καμιά φορά απογοητεύεσαι, αλλά αυτόν τον τρόπο βρήκα τουλάχιστον εγώ να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ να βοηθήσω. Και γι' αυτό είμαι και στη διάθεση όποιου πολίτη έχει κάποιο πρόβλημα να του εξηγήσω, άμα είμαι αρμόδιος σε κάτι, γιατί γίνεται αυτό ή γιατί δεν γίνεται, να τον βγάλω με την επιρροή που έχω σαν δημοτικός σύμβουλος από μια δύσκολη κατάσταση και να επηρεάσουν με τρόπο, τι να πω, όσο πιο θετικό, τι στο κάτω-κάτω αυτός πιστεύω και θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι ο κοινός παρονομαστής. Ναι. Τι θα άλλαζες στην πόλη, τι θεωρείς έτσι το μεγαλύτερο ελάττωμά της και το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της πάντα, έτσι. Λοιπόν, ηθικά, αν μπορούσα να αλλάξω κάτι μαγικά στους ανθρώπους, θα ήταν ένα αίσθημα έτσι, πιο ενωτικό. Μια συνοχή, μια αλληλεγγύη. Πρακτικά, η Νέα Σμύρνη έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Το βλέπουμε όλοι νομίζω και δεν χωράει αμφιβολία γι' αυτό. Μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και ως προς το συγκοινωνιακό πρόβλημα και ως προς το της εστάσμευσης και ως προς το πράσινο και ως προς την εκμετάλλευση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θεωρώ ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερα και θεωρώ ότι θα πρέπει κάποιες προτεραιότητες να αποτελούν προτεραιότητες όντως ακόμα και αλλάζοντας ακόμα και αν και στις αλλαγές ηγεσίας. Δηλαδή, να δεν υπάρχει, θα ήθελα, δηλαδή, μια συνέχεια. Δεν θα ήθελα αρχίζοντας κάτι κάποιος δήμαρχος, όποιος και αν αυτός ή κάποια παράταξη, να έρθει ο άλλος και να πει «Α, αυτό ήταν του προηγούμενου. Εμείς έχουμε άλλη πολιτική. Μπορείς να το τελειώσεις όσο πιο ανώδυνα και μετά να συνεχίσεις την πορεία σου». Ή ναι, πρέπει να μένουν σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το Δήμο όλα ημιτελή και μονίμως το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνεται ένα μπάχαλο. Η μάχη. Α, εσύ όταν ήσουν αντιδήμαρχος και εσύ όταν ήσουν...
το ένα έτσι θετικό, αυτό που σου αρέσει πιο πολύ στην πόλη μας. Θα έλεγε σε κάποιον να έρθει στη Νέα Σμύρνη, γιατί υπάρχει αυτό. Ναι, γιατί... Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ στην πόλη μας. Έχουμε... Έχουμε την τύχη, παρόλο που είναι πυκνοκατοικημένη η Νέα Σμύρνη, δεν είναι αεροκατοικημένος δήμος, εδώ δεν είχαμε δημαρχή. Ούτε οικόπεδο. να έχουμε την πλατεία μας τη βραβευμένη, που ευτυχώς τα τελευταία χρόνια πάει πάρα πολύ καλά, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουμε ένα γήπεδο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα και θέλω να πιστεύω ότι είναι στις προθέσεις όλων να γίνει αυτό. Αυτό που μου αρέσει επίσης είναι ότι πολλοί σύλλογοι Μήλωνας, Πανιώνιος ενισχύουν το αθλητικό πνεύμα και συγκεντρώνονται παιδιά από πολλές περιοχές, γνωρίζοντας έτσι τη Νέα Σμύρνη, οργανώνονται πρωταθλήματα, οργανώνονται εκδηλώσεις, οργανώνονται... Έχουμε την εστιά μας στο πολιτιστικό μας κέντρο, έχουμε... Έχουμε δυνατούς πυλώνες. Έχουμε δυνατούς πυλώνες. Και πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε... Στο έπακρο. Στο έπακρο. Στο έπακρο. Γι' αυτό σας έδωσε και ο κόσμος την ψήφο του, να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε και πάντα με γνώμονα το συμφέρον της πόλης. Βέβαια. Αυτά για σήμερα από μας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πω μια τελευταία κουβέντα. Και αυτή δεν είναι άλλη από το ευχαριστώ και πάλι τον κόσμο που με στήριξε με την ψήφο του. Επίσης, θα ήθελα πριν κριθώ ανώνυμα σαν ένας Γιώργος Βολίκας, δημοτικός σύμβουλος στον δρόμο, είμαι πάντα ανοιχτός σε κάθε πολίτη να έρθει να μιλήσουμε, να με προσεγγίσει, να του εξηγήσω, να του λύσω απορίες όσες μπορώ να του λύσω. Και πραγματικά είμαι στη διάθεση όλων για το καλύτερο. Ήταν ο Γιώργος Βολίκας μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστώ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν το Κάντο Πράξη λοιπόν. Από το Κάντο Πράξη, το Γιώργο Βαλασκατζή. Και το Χρόνι τον Τάγιο. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.